Καίρετε αγαπητοί ακροατέ, σήμερα θα μιλήσουμε για τη θεραπεία το ένα δαιμονιζόμενο άνθρωπο, δηλαδή κάτοχο δαιμόνι, που είναι γραμμένο μέσα στο Ευαγγέλιο, όταν ο Θεός εισαρκώθηκε, δηλαδή ο Ιησού Χριστός, περπατούσε, διακονούσε, κήρυτε το Ευαγγέλιο, τεράπεψε, εμιλούσε, διδάσκοντα, με παραβολέ, με ακαρισμό. όλη αυτή η θεραπεία και ταύματα που έκαμε, είναι γραμμένο μέσα στο Ευαγγέλιο, να, για να είναι σαν διδάγματα για όλους τους άνθρωπους που έρχονται σε πίστη σε αυτό και ζητούν σωτηρία από το Θεό. Είναι σαν προφητικό μηνύματα για όλοι και να βλέπουν πως τα δαιμόνια ενοκλούν τους άνθρωπους που δεν έχουν το Χριστό μέσα του, δηλαδή δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιο μέσα του, αλλά μόνο ο Χριστός σώζει επειδή διατάζει να βγουν τα δαιμόνια και Σήμερα ο Χριστό είναι αόρατο με μορφή, αόρατο είναι το πνεύμα το Άγιο είναι που αποκαλούνται και μόνο το πνεύμα το Άγιο μπορεί να σώζει του άνθρωπου που έρχονται ζουτή βοήθεια από το Θεό να διατάζει αυτά τα δαιμόνια να φύγει μέσα στον άνθρωπο επειδή ο Θεός είναι που έχει κυριακία, πάνω σε όλο την ύπαρξη Και σαν δαιμόνια είναι δινούγγηματα. Δηλαδή ο Θεό του σαν άγγελο. Αλλά εξαιτίας της παράβασης του έγινα δαιμόνια. Περιμένουν τελική κρίση να ρίξουν στην κόλαση. Αλλά μέχρι από εκείνη τη τε τελική κρίση. Κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι. Όπως ο Θεό τον άφηκε να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και να διαβάζω αυτή την ιστορία, τη θεραπεία που συνέβη και στον δαιμονιζόμενο άνθρωπο. Είναι γραμμένο μέσω Ευαγγέλιο. Το κατά Μάρκο, κεφάλαιο 5, αρχίζω από εδάφιο 1. Και ήρθα στην αντίπερα οκτή τη θαλάσσα η κόρα του Γκαταρίνο, και καθώ βγήκε έξω από το πλοίο, το συνάντησε αμέσω ένα άνθρωπο από μέσα από το τάφο, που είχε το πνεύμα. Αυτό είχε την κατοικία του μέσα στο τάφο και κανένα δεν μπορούσε να το δέσει ούτε με αλυσίδε. Επειδή πολλέ φορέ είχε δεθεί με ποτοδέσμα και με αλυσίδε, αλλά αυτό είχε σπάσει τι αλυσίδε και είχε συντρίψει τα ποτοδέσμα και κανένα δεν μπορούσε να το νταμάσει. Και βρισκόντα πάντοτε ημέρα και νύχτα σαβούνα και σου τάφο κράζοντα και κατακόβοντα τον εαυτό του με πέτρες. Βλέποντα όμως από μακριά το Ιησού έτρεξε και το προσκύνησε και κράζοντα με δυνατή φωνή είπε «Τι υπάρχει ανάμεσα σε σένα και σε μένα, γε του υψίσω, τεούσε σε ορκίζω σωτεώ να μην με βασάνιζει». Ξέρετε ποιος μιλούσε, Φαινόντα ότι ο άνθρωπο που μιλούσε, αλλά δεν ήταν άνθρωπο, ήταν τα δαιμόνια μέσα στον άνθρωπο με φόβο, επειδή έβλεπε ότι ο κύριο Ισού ερχόντα πλησίαζε τον άνθρωπο και φοβόντουνα ότι τα, τα, τα διέταξε εκείνο να βγουν μέσα στον άνθρωπο και δεν τα μπορούν πια να κατοικούν μέσα στον άνθρωπο με φόβο του γι' αυτό έλεγα του υψίσω σε μη με βασανίζει. Δηλαδή έκαμα σαν τον άνθρωπο που μιλούσε, αλλά δεν ήταν άνθρωπο, ήταν τα δαιμόνια. Επίσης, τα δαιμόνια είναι αόρατο. Έτσι ενεργούν τα δαιμόνια. Επειδή το έλεγε εσύ. Το ακάτα το πνεύμα βγες έξω από τον άνθρωπο. Τώρα να σας διαβάζω να συνεχίζω τώρα. Και το ρώτησε. Ποιος είναι το όνομά σου ο κύριο Ιησούς. Ρώτησε τον άνθρωπο. Και το, ο άνθρωπο απάντησε. Αλλά δεν ήταν ο άνθρωπο που απάντησε. Ήταν τα δαιμόνια μέσα στον άνθρωπο που απάντησε. Το όνομά μου είναι Λεγόνα. Λέει ο άνθρωπο. Επειδή είμαστε πολλοί. Ακού, τη φράση έλεγε το άνθρωπο. Είμαστε πολύ, δηλαδή τα δαιμόνια μιλούσε μέσα στον άνθρωπο και το παραγαλούσε πολύ να μην το στείλει έξω από την κόρα. Ήταν μάλιστα εκεί κοντά σαν βουνά μια μεγάλη άγγελη από γκουρούνια που έβοσκε και όλοι οι δαιμόνια του παραγαλούσε λέγοντας στείλε μας σαν γκουρούνια για να μπούμε μέσα σε αυτά. Και ο Ιησού αμέσω τους το επέτρεψε και όταν τα κάρτα τα πνεύμα βγήκα έξω μπήκα μέσα σαν γκουρούνια και οι άγγελοι όρμησε προς το κρεμό στη τάλασσα ήσαντε μέχρι δύο κοιλιάδες κουρούνια και πνίγηκα μέσα στη τάλασσα. Άκουστε εδώ το κείμενο τι έλεγε. Τα γκουρούνια παρακαλούσα το κύριο Ιησού επειδή ήξερα ότι τα έβγαλε, ε, τα ε, διέταξε με εξουσία να βγουν μέσα στον άνθρωπο. Παρακαλούσαν να του δει και άδεια να μπουν μέσα σαν γκουρούνια που ήταν απέναντι που έβοσκε ένα βοσκό. Και ο κύριο Ισού το τα επέτρεψε, όπω λέει εδώ στο κείμενο, στο κείμενο μέσω Ευαγγέλιο, για να δείτε ότι. Όσο κάνει τα δαιμόνια, είναι ο Θεό που τον επιτρέπει. Αν ο Θεό δεν επιτρέπει, τα δαιμόνια δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Τίπο, Επειδή τίπο, ελέγχονται από την κυριαρχία του Θεού. Αυτό είναι για να βλέπουν και να καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να έχουν επίγνωση στην αλήθεια ότι αντί να φοβούνται τα δαιμόνια, καλύτερα να σέβεται το Θεό και να έχει πίσω το Θεό, δεν τα έχει καμία ταρακή ούτε ανησυχία πάνω σαν δαιμόνια επειδή ελέγχονται από το παντοδυναμία του, του Θεού. Ό,τι επιτρέπει ο Θεός και αν δεν επιτρέπει ο Θεός δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Αλλά αυτή, αυτό τον άνθρωπο έπκαμε, έγινε λογικό μετά. Επί τα δαιμόνια που το βασανίζα βγήκα μέσα στον άνθρωπο. Αυτή την ιστορία είναι διδαγματά για όλους τους άνθρωπους που βασανίζουν από τα δαιμόνια. Όχι μόνο που το βασανίζει που κατέκει μέσα του ψυχολογικά αλλά επίσης υπάρχει και αρρώστια κυριολεκτικά όπως καλκίνο, ανίετη, αρρώστια. Όλα αυτά τα φαίνεται δαιμόνια αλλά μόνο η Ιησούς Χριστός θεραπεύει. Επειδή σήμερα ο Ιησούς Χριστός είναι με μορφή αόρατο που είναι πνεύμα το Άγιο θεραπεύει τον άνθρωπο που έρχονται σε αυτό συνειδητά και ζητάει πραγματικά με αληθινή πίστη, προσκυνάει το Θεό. Όχι να προσκυνηθεί τι εικόνε, στη θρησκεία παράδοση, αλλά με συνείδηση του, με αλήθεια να ζητήσει από το Θεό προσωπικά. Ο Θεό θα το σώζει, θα το θεραπεύει, επειδή αυτό έχει κυριακία πάνω στα δαιμόνια, σε οποιοδήποτε. Δεν αφορά μόνο ασθένεια, αλλά αφορά και οποιοδήποτε κατάσταση. Ο Θεό είναι ο Κυριακό και ακόμα το πόλεμο. Όπω γίνονται τώρα. Α μη φοβηθεί κανένα, α μην έχει ελπίδα πάνω σ' άνθρωπο παρά μόνο το Θεό. Επειδή όποιο θέλει να έχει ελπίδα πάνω του άνθρωπο παρά το Θεό, τότε θα ντροπιαστεί. Επειδή ο Θεό είναι που έχει κυριακία εξαρτάται από το Θεό και όχι από του άνθρωπου όπω προσπαθούν. Επειδή πολλοί άνθρωποι σήμερα, όπω ακούμε, άρχιζαν να μυστικώνονται και να ψάχνουν που τα κρυφτούν. Αν γίνει τρίτη παγκόσμιο πόλεμο, Άρη, τι, μήπω αυτό την πόμπα που θέλει η, το κόσμο να τα ανοίξει, επειδή είναι με οξυγόνο και πολλοί άνθρωποι φοβούνται πυρηνικά και άρχιζαν να σκεφτούν που να κρυφτούν. Αν κάποιο πιστεύει στο Θεό, δεν πρόκειται να ανησυχεί. Επειδή όλο αυτό το πόλεμο που γίνονται είναι προφητευμένο. Ο Θεό τον επιτρέπει για σκοπό. Ο διάβολο είναι που φέρνει αυτά. Αλλά ο Θεό τον επιτρέπει με σκοπό ώστε να τραβάει η προσοχή του σε Επειδή πρέπει να ξέρουμε ότι πολλοί άνθρωποι μέσα σε αυτό το πόλεμο θα ζητήσουν βοήθεια από το Θεό. Δηλαδή θα συμπνήσουν. Θα και να, κατανοεί να συνειδητοποιήσει ότι η μόνη σκέπη προστασία του τα έρθει από το Θεό, όχι από κανένα άλλο, ούτε από άνθρωπο, ούτε κυβέρνηση, αλλά μόνο από το, από το παντοδύναμο Θεό. Γι' αυτό οποιοδήποτε κάτι ή περιστάσει που έρχονται όταν ο άνθρωπο στρέφει την προσοχή του Προς το Θεό μόνο να ζητήσει από εκεί βοήθεια και να έχει πίστη αληθινή σε αυτό, όχι μόνο επειδή χρειάζεσαι βοήθεια τη σημαίνει, αλλά να αναγνωρίσεις το Θεό και να έχεις σκέση μαζί του, δεν πρόκειται να ανησυχείς. Δεν χρειάζεται να βασανίζεται να, ταρακ... να ταρακτή που να κρυφτεί σε περίπτωση πυρηνική πόλεμο, επειδή ο Θεός θα είναι κατά φυγείο του, επειδή όλα γίνεται κάτω από τον έλεγχο του. Ούτε αυτό το πυρηνικό δεν μπορεί να ρηκτεί αν ο Θεός δεν επιτρέπει. Είναι ο Θεός που τα επιτρέπει ή τα σταματήσει παρόλο ότι ο σατανά είναι που τα φέρνει αυτά μέσα τη σκέψη του άνθρωπου πονηρό να αρκίζουν αλλά η καρδιά του άνθρωπου πονηρό και όλοι του βασιλιάδε το πρόεδρο είναι βρίσκονται στο κέρι του παντοτζίνα μου Θεού. Παρόλο ότι ο σατανά φέρνει του άνθρωπου με σκέψη να κάνουν αυτά αλλά η απόφαση βρίσκεται στο κέρι του παντοτζίνα μου Θεού. Αν δίνει ο Θεός πράσινο φω ή κόκκινο, δηλαδή ανατροπή. Γι' αυτό όταν οι άνθρωποι ζητήσουν βοήθεια από το Θεό, εξαρτάται από το Θεό. Όχι εξαρτάται από τι θέλει οι άνθρωποι να κάνουν, ή τι φέρνει ο Σατανά, ή τι λέει τα νέα. Επειδή από το Θεό είναι που τα έχει έμβαση και αποτελέσματα με την απόφαση, το λόγο του, την παντοδυναμία του, τη βουλή του. Να σας δώσω μια παράδειγμα. Στη δεύτερη παγκόσμιο πόλεμο έγινε μια συμβάση στην Αγγλία. Ήταν μια γυναίκα που ήταν πιστή και αυτή τη γυναίκα έμεινε, μόνο του η πολυκατοικία τη στιγμή που όλοι οι άνθρωποι στην πολυκατοικία έφυγαν να πάω να κρυφτού κάτω που έψαχνα καταφυγείο. Αλλά αυτή η γυναίκα ήταν πιστή στο Θεό, έμεινε μόνη τη μέσα στην πολυκατοικία και άρχιζε να δοξολογεί το Θεό και άρχιζε να προσκυνάει το Θεό να διαβάζει το ψαλμό 91 όπως σας είχα κάνει σε ένα βίντεο πριν τρεις μέρες νομίζω που έλεγε αυτό που κατοικεί κάτω από τη σκέπη του υψίσω, κάτω από τη σκιά του παντοκράτορα, τα διαμείνει. Τα λέω στον κύριο, εσύ είσαι καταφυγείο μου, εσύ είσαι ο φρουρίο μου. Δεν τα φοβητώ, εσύ τα με προστατεύει. Άρχιζε να προσκυνάει με το ψαλμό εκείνο που είναι γραμμένο μέσα στην αγγραφή. Συνειδητά με αλήθεια, είχε πίσω ότι ο κόρη φόβο, η μπόμπα ερήκτηκε. Ε, καταστράφηκε και ακόμα η πολυκατοικία που ήταν καταστράφηκε γύρω γύρω της... Αλλά το διαμερίσμα τι δεν αγγίζει ούτε ζημιά ούτε τίποτα. Η γυναίκα ήταν υγιέστατη με προστασία υπερφυσικό από το παντοδύναμο τεό όταν τέλειωσε τον βομβαρδισμό και άρχιζε να μετράνε οι άνθρωποι που έπεθανε και τη ζημιά που έπατα, άρχιζαν να ψάχνουν ένα ένα άνθρωπο να εντοπίζει αν είναι νεκρό, αν είναι ζωντανή και άρχιζαν να ψάχνουν τη γυναίκα επειδή δεν εμφανίστηκε πουθενά, αλλά μέχρι που... Πήγα και τη βρήκα μέσα σε διαμερίσματα της και ήταν μια καρά καρούμενη, καμιά σημάδι και τη ρώτησε και έλεγε ότι γιατί ανησυχείτε, εγώ ήμουνα σε προσευχή με το Θεό μου επειδή ήξερα ότι τα ήμουνα προστατευμένο, τα ήμουνα ασφαλείς. Αυτή είναι μια γεγονότα αλητινά που συνέβηκε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο από μια γυναίκα από την Πολωνία που ζούσε στην Αγγλία. Για να καταλαβαίνετε ότι Όλα όσα συμβαίνει είναι κάτω από τον έλεγχο του Θεού. Γι' αυτό αντί να στραφεί να ζητήσει βοήθεια από τον άνθρωπο που δεν μπορεί, δεν έχει δύναμη επειδή εξαρτάται από το Θεό, καλύτερα να στραφεί προς το Θεό το πνεύμα του Άγιου που είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός σήμερα με μορφή αόρατο τότε από εκεί τα έτσι βοήθεια σου και ασφάλεια σου και τη σκέπη σου και δεν τα νησικείς, δεν μπορεί να ταρακτεί. Ό,τι και να ακούσει τη τηλεόραση να λέει, εσένα να μη σε νοιάζει. Ό,τι και οι άνθρωποι να λέει και η κυβέρνηση να λέει, εσένα να μη σε νοιάζει. Αν εσύ έχει προσοχή στο Θεό, αν εσύ συνειδητά έχει στραφεί στο Θεό και έχει κοινωνία με αυτό, με πίστη αληθινή, εσένα τα είναι μόνο Μάταια ό,τι τα ακούσει. Επειδή δεν τα γίνει αυτό που τα λέει ο κόσμο, είτε η κυβέρνηση, είτε οι δημοσιογράφοι, επειδή εξαρτάται από το Θεό. Με την παντοδυναμία, με την κυριαρχία του που κρατάει όλη την ύπαρξη, που επιτρέπει ή δεν επιτρέπει. Γι' αυτό καλύτερα να στραφεί προ το Θεό με την αληθινή πίστη σε οποιοδήποτε περιστάσει, είτε είναι ασθένεια, είτε είναι τα δαιμόνια που κατοικεί. Κα, είναι, είναι κατοικεί μέσα σε κάποιο άνθρωπο το φασανίζει όπω σα έχει διαβάσει εδώ. Επειδή αυτή μέσα σε αυτήν την ιστορία μα δείχνει πω τα δαιμόνια δεν μπορούν να κάνουν τίποτα αν ο ότι δεν το επιτρέπει. Δηλαδή τα δαιμόνια, όλε τη καταστροφέ που κάνει είναι κάτω από τον έλεγχο του Θεού, τον επιτρέπει με σκοπό παιδεία πάνω του άνθρωπο, ώστε ο άνθρωπο να συντοπίσει ότι χρειαζόμαστε το παντοκράτορα Θεού, χρειαζόμαστε to pando dina moteo pou om ino mono puta masozi ke oteo epitre piola se skopo na sozi to sandro pou epidi me afto ton dropo i andro pita si nisu ke ta sindo piso ti kriazo de to pando dina moteo kriazo de to pando la teo kriazo de teo ke to kiria po teo epidi o afto sinio o mono pou vastazi o paxi pou eki kiria kia ti pando dina mien la sozi ton andro pou Σωτήρα του κάθε άνθρωπο, όταν ο άνθρωπο επικαλεστεί το όνομα του, όταν ο άνθρωπο εξηγεί αυτό, αυτό είναι σωτήρα. Κανένα δεν μπορεί να είναι σωτήρα του κάποιο άνθρωπο, αλλά ο σωτήρα μα είναι μόνο ο θεό παντοκράτορα, που είναι το πνεύμα του αέω σήμερα, σε οποιοδήποτε που επικαλεστεί το όνομα του Ισούγκλη με αλήθεια, ο θεό τα έρθει σε αυτό, ο θεό τα αποκαλύπτει και ο θεό τα έρθει να τον αγγίζει παντοδυναμία του και θα είναι πλήρη ασφαλής. Για σήμερα σας αφήνω εδώ η χάρη του Κύριου Ιησού μαζί με όλοι σας.